γιατί περνάει δύσκολα. Και μου απάντησε, θα γελάνε και οι πέτρες, δε μαλάκα, μου λέει. Να λοιπόν, σήμερα αφήνουμε τις πέτρες να γελάνε και δεν τις πετάμε ένα στον άλλον. Δεν είπα κάτι σπουδαίο. Τι να σας πω για τον Παύλο, τα είπαν όλοι. Ένα απλό πραγματάκι μόνο. Έχει 3 χρόνια που το γνώριζα τον Παύλο και το γνώρισα σε μια πολύ, πολύ περίεργη κατάσταση της ζωής μου. Έκρυπα πολύ σκοτάδι μέσα μου και πολύ μίσος. Και μου απάντησε μια μέρα απλά, δίνοντας μου ένα χαστούκι έτσι. Τι ψάχνουμε ρε μαλάκα, μου λέει. Το σκοτάδι και το μίσος. Φως και αγάπη ψάχνουμε. Εγώ του λέω, άσε με ρε Παύλο τώρα και εσύ τα δικά σου. Εγώ τα δικά μου τώρα. Όταν έφτασε η ώρα και είδα το φως με τα ματάκια μου, τον θυμήθηκα και του είπα ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες που λες για τον Παύλο. Ζήσαμε λίγες στιγμές μαζί, αλλά ένα που ξέρω και μπορώ να πω από τα μάτια μου, από το που είδα, ήταν μεγάλος μάγκας και μεγάλο παλικάρι. Δεν άνοιγε πουθενά, όντως. Δήλωνε ελεύθερος άνθρωπος και ελεύθερο μυαλό όπως δηλώνω και εγώ. Δεν ανήκω πουθενά, σε κανένα κόμμα, σε καμία παράταξη, πουθενά. Άνθρωπος είμαι. Πραγματικά χαίρομαι που είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα. Όλοι κατηγορούμε κάποιον. Okay. Φυσικά φταίει αυτός. Αυτός που είχε το μαχαίρι στο χέρι του, αυτός που έδωσε την εντολή. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίω εγώ. Φταίνε αυτοί, φταίτε εσείς όλοι, φταίνε οι πατεράδες μας, φταίνε οι παππούδες μας και φταίνε η γαμημένη κοινωνία μας. Έχω μέρες να χαμογελάσω, να σας πω την αλήθεια. Και όταν με πετυχαίνουν γνωστοί μου στον δρόμο, με ρωτάνε, τι λέει Ράκη, καλά? Όχι και τόσο λέω. Γιατί μου λένε ρε φίλε, έγινε τίποτα? Έλατε τους λέω, έγινε τίποτα. Ειλικρινά δεν με τρομάζει τίποτα παραπάνω από την αδιαφορία και την άγνοια του κόσμου. Τίποτα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου σπουδαίο επειδή με ακούει ο κόσμος ή επειδή τυχαίνει να είμαι γνωστός. Την ημέρα της κηδείας δεν ήξερα τι να πω. Δεν ήξερα τι να νιώσω. Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Από τη μία μίσος, οργή. Απ' την άλλη το καθαρό μου μυαλό προσπάθησε να με κρατήσει σε μια ευθεία. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω. Και τα δύο μου φαινόντουσαν το ίδιο σωστά. Μετά θυμήθηκα μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι γαλλική ταινία και λέγεται La Haine. Το μίσος. Για όποιον βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα, θέλω να πω το αποτέλεσμα της ταινίας. Ζούμε σε μια κοινωνία που πέφτει. Και καθώς πέφτει, επαναλαμβάνει στον εαυτό της. Ως εδώ όλα καλά. Ως εδώ όλα καλά. Ως εδώ όλα καλά. Αλλά σημασία δεν έχει πτώση, μα η πρόσκληση. Ευχαριστώ.